Το βίντεο που προβλήθηκε έδειξε ένα πράγμα. Αυτές είναι οι αξίες του ταξικού εργατικού κινήματος. Οι αξίες της αλληλεγγύης, οι αξίες της παχυτικότητας, οι αξίες της αποφασιστικότητας, οι αξίες της ανιδιοτέλειας, οι αξίες ότι πάνω απ' όλα βάζουμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και αυτές τις αξίες θέλουμε και πρέπει να τις μεταφέρουμε και πάνω απ' όλα να εκπαιδεύσουμε, θα λέγαμε, τη νεολαία, τη νέα γενιά, τους εργάτες και τις εργάτριες, τη δύναμη της οργάνωσης, τη δύναμη ότι η εργατική τάξη ενωμένη μπορεί να εκπληρώσει το στόχο της. Αυτές ήταν και είναι οι αξίες της ίδρυσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου αυτές είναι οι αξίες, αυτή εδώ τη σημερινή δυναμική, αυτές τις νίκες εδώ που κανείς δεν πρέπει να τις θεωρήσει μικρές, είναι μεγάλες, γιατί για να επιτευχθούν προηγήθηκε μια ολόκληρη δουλειά. Πρέπει να μεταφέρουμε στους χώρους δουλειάς. Θέλουμε από το βήμα αυτό να στείλουμε ένα μήνυμα, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, στην κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή στην πολιτική της. Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή στην εργοδοσία. Και είτε θέλουν είτε δεν θέλουν κάποιοι, η απεργία θα γίνει έτσι κι αλλιώς και θα είναι επιτυχημένη. Άλλωστε, τώρα το νούμερο μπορεί να μου διαφεύγει, πρέπει να έχουμε κάνει 9 ή 10 απεργίες χωρίς τη ΓΕΣΕ. Χωρίς τη ΓΕΣΕ. Στο χέρι μας λοιπόν είναι και αυτή η απεργία να δώσει μήνυμα, να δώσει το ένασμα για τη συνέχιση, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε. Γιατί μπροστά μας έχουμε και άλλα μέτωπα, τα ανέφερε η εισήγηση, και με βάση αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Θέλει όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, να βάλουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Να βάλουμε τον πήχη ψηλά, γιατί ξέρετε, θα κριθούμε και κρινόμαστε βεβαίως από τη συμμετοχή στην απεργία, βεβαίως από τη συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Όμως, πρέπει να κριθούμε από το άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, πρέπει να κριθούμε από τις γενικές συνελεύσεις που πρέπει να είναι ζωντανές με δημοκρατική συζήτηση, πρέπει να κριθούμε από την εγγραφή νέων εργατών και εργατριών στα συνδικάτα και πρέπει να κριθούμε από την αλλαγή των συσχετισμών αλλά και από την προσπάθεια να συμβάλλουμε να αλλάξουν οι εργατικές συνειδήσεις. Και πρέπει να προβάλλουμε με έντονο τρόπο και ολοκληρωμένο τη δική μας αντίληψη. Την αντίληψη του ταξικού εργατικού κινήματος. Άρα πρέπει ο κάθε κλάδος, πρέπει το κάθε σωματείο εδώ μέχρι τις 28 να πάρει και τις δικές του πρωτοβουλίες. Συντροφή, η απεργία θα κριθεί με τη μάχη που θα δώσουμε στους χώρους δουλειάς. Στα εργοστάσια, στο λιμάνι, στα γραφεία, στα γιαπιά, παντού. Εκεί θα κριθεί η απεργία.
Και από την άποψη αυτή να αναρωτηθούμε όλοι μας και να σκεφτούμε πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας μπροστά στην απεργία, γιατί το κρίσιμο είναι αυτό. Πώς πρέπει να την οργανώσουμε για να έχει αποτέλεσμα. Νομίζουμε ότι χρειάζεται όλοι μας γρήγορα, μα γρήγορα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, να προχωρήσουμε στη συνεδριάση των Διοικητικών Συμβουλίων όσοι δεν έχουμε προχωρήσει. Αλλά δέστε, συνεδριάσεις με την παρουσία όλων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Όχι με απουσίες. Εκεί πρέπει να δούμε. Θα πω ορισμένα πράγματα που μπορεί να πει κανείς, τα ξέρουμε αυτά. Το ερώτημα είναι αν στην πράξη τα λειτουργούμε έτσι. Πρέπει να υπάρχει εισήγηση. Πρέπει να υπάρχει εισήγηση τέτοια που βεβαίως θα γίνει, θα δίνει το σκεπτικό με το οποίο κάνουμε απεργία, αλλά θα καταγράφει ποιος χρεώνεται να κάνει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, και πρέπει να χρεωθούν δουλειά όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Μηδενός εξαιρουμένου. Τα Διοικητικά Συμβούλια. Στα Διοικητικά Συμβούλια να φωνάξουμε κι άλλους εργαζόμενους που είναι πρωτοπόροι σε κάθε χώρο δουλειάς. Να είναι ανοιχτά τα Διοικητικά Συμβούλια. Να κουβεντιάζουν. Να ακούμε γνώμη. Ακόμα και κριτικοί συνάδελφοι. Δεν είναι κακό να μας κάνουν κριτικοί οι συνάδελφοί μας. Τα κλαδικά σωματεία πρέπει να προσανατολιστούν σε ανοιχτές σκέψεις με την παρουσία και άλλων σωματείων όπου υπάρχουν σε επιχειρήσεις. Και να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Η Γενική Συνέλευση, σύντροφοι και συντρόφοι, είναι μάχη. Δεν είναι εύκολο θέμα. Είναι μάχη. Και αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί με μαζικούς όρους. Δηλαδή, πρέπει να προετοιμαστούν, να προετοιμάζονται καλά οι γενικές συνελεύσεις και στην οργάνωση και στο περιεχόμενο. Πρέπει να ξεφύγουμε, είναι μια παλιά, δυστυχώς, μας ακολουθάει όλους μας και εμένα που το λέω δηλαδή, να ξεφύγουμε από γενικές συνελεύσεις που μιλούν μόνο ο πρόεδρος, ο γραμματέας, άντε κι άλλος ένας. Ψηφίζουμε, θέλουμε. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε η εισήγηση. Το περιεχόμενο πρέπει να βοηθάει να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοί μας. Να μιλήσουν, να πούν γνώμη και κυρίως να συμβάλλουν στην οργάνωση της πάλης. Να χρεωθούν δουλειά. Αυτό πρέπει να βοηθάει η Γενική Συνέλευση. Και να καταλήγει με σχέδιο δράσης. Όχι μια τυπική διαδικασία, απλά για να σε κάνουμε ότι κάναμε και εδώ Γενική Συνέλευση. Δεν φτάνει, σύντροφοι, αυτό. Θέλει τέτοια διαδικασία να ακολουθήσουμε που θα μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Τα αιτήματα. Καμιά φορά πιάνουμε το γενικό πλαίσιο αιτημάτων και προχωράμε. Δεν βοηθάει μόνο αυτό. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε τα αιτήματα του κλάδου, να τα εντάξουμε και αυτό. Και αυτά, τα αιτήματα της επιχείρησης, στην επιχείρηση, αν πρόκειται για επιχειρησιακό σωματείο, να βγει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ο κάθε εργαζόμενος να βλέπει εκεί τον εαυτό του, να βλέπει το αίτημά του, αυτό που τον απασχολεί, την αγωνία που έχει στον κάθε χώρο δουλειάς. Πρέπει επίμονα να συζητάμε με τους εργάτες και τις εργάτριες γιατί πρέπει να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Σε τι θα βοηθήσει. Πάμε καμιά φορά, μοιράζουμε τις ανακοινώσεις, άντε ελάτε στη Γενική Συνέλευση γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα. Θέλει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και με πιο καλά και οργανωμένα επιχειρήματα. Οι ομάδες που θα βγαίνουν έξω πρέπει να είναι πεισμένες με επιχειρήματα τι θα λέμε, πώς θα το λέμε, πώς θα απαντάμε. Και να κουβεντιάζουμε και μετά τι μας δυσκόλεψε, πού πρέπει να προσαρμόσουμε
τα επιχειρήματά μας, καταλαβαίνετε, να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να βοηθάμε να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, πρέπει η συνέλευση, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, να έχει ενδιαφέρον. Και το λέω πάλι, μην παρεξηγηθεί κανείς, και όχι όταν έρχεται η ώρα να μένουμε 30. Δεν τα λέω για να απογοητεύσω κανέναν, τα λέω για να διορθώσουμε πλευρές. Αυτό είναι η μαχητικότητα, σύντροφοι. Η μαχητικότητα μιας γενικής συνέλευσης είναι όλα αυτά. Να φτάνουμε μέχρι το τέλος, όλοι μαζί να ψηφίζουμε, να καταλήγουμε, να χρεωνόμαστε για να έχει επιτυχία η απεργία στον κλάδο, επιτυχία η απεργία στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας και αυτό το πνεύμα που επικράτησε σήμερα εδώ, το μαχητικό, κάτω πρέπει να πάει, στους χώρους δουλειάς, εκεί που είμαστε μειοψηφία. Φτάνει να βγάλουμε μια ανακοίνωση και να καταγγείλουμε το σωματείο ότι δεν πήρε απόφαση για απεργία. Λέω πριν το καταγγείλουμε, θέλει να συζητάμε. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Να συζητάμε με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι της δικής μας αντίληψης. Να πιέζουμε στην κατεύθυνση αυτή, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να τους δημιουργούμε θέμα μέσα στο ίδιο το σωματείο. Θέλει, το ξανά από πίσω το επαναλάβω, ο κάθε ένας από εμάς στον χώρο δουλειάς να θεωρεί ότι είναι ο πρόεδρος του σωματείου. Και ας μην έχουμε εμείς την πλειοψηφία, έτσι να θεωρούμε τον εαυτό μας. Σε εμάς να απευθύνεται ο κόσμος. Με αυτή τη λογική πρέπει να δουλέψουμε. Ξέρετε γιατί? Για να σπάει για αποτελεσματικότητα, για να σπάει, αν θέλετε, η απεσιοδοξία. Άρα εμείς πρέπει να καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη στη συλλογική οργάνωση, στο δικό μας προσανατολισμό. Θέλει λοιπόν να δουλέψουμε με ευθύνη, μεγάλη ευθύνη. Σε εμάς πέφτει το βάρος αυτής της ευθύνης. Μην περιμένετε κανέναν άλλο. Σε εμάς και ό,τι μπορέσουμε και συσπυρώσουμε, που μπορούμε να συσπυρώσουμε, το έχει δείξει η ζωή, όχι, όχι μόνο η δουλειά μας, η δράση μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι μπορούμε να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις και άλλα συνδικάτα που δεν είναι στη δική μας αντίληψη για να τους βάλουμε εμπόδια. Η δουλειά που άκουσα προηγουμένως τον συνάδελφο εδώ από το εμπόριο, άκουσα άλλους συναδέλφους εδώ από άλλους κλάδους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς του ταξικού εργατικού κινήματος. Αυτό, την αισιοδοξία αυτή, ότι οι αγώνες με αυτή τη γραμμή, με αυτή την κατεύθυνση έχουν αποτελέσματα, αυτό πρέπει να εμπεδώσουμε στους εργάτες, ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει προοπτική, όχι στο συμβιβασμό, στη μάχη. Αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να το δώσουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εκεί στο Μέταλλο γίνονται συνελεύσεις. Παίρνουν το λόγο οι εργάτες. Υπογράφουν συμβάσεις και έχουν υπογράψει αρκετές επιχειρησιακές συμβάσεις. Ξέρετε τι ήταν αυτό που δημιούργησε η υπογραφή συμμετοχικών συμβάσεων και αυτή η συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις? Να έχει ανοίξει η κουβέντα και η συζήτηση και σαν τα εργοστάσια και εκτός του μετάλλου. Και να συζητάνε οι συνάδελφοι πώς το πετύχατε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την κατάσταση. Αυτή είναι η προσφορά μας, να μεταδώσουμε σαν αλυσίδα κρίκος όλα αυτά που συζητάμε εδώ εμείς σήμερα, για να έχουμε το κεντρικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε, ότι δεν μπορεί η ζωή μας να είναι αυτή που ζούμε σήμερα. Και να μην περνάει, αν θέλετε, και ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπάθησε προχθές ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να περάσει και με τους αγρότες. Και δέστε, λέει, μα εμείς ακούμε τα αιτήματα. Εμείς είμαστε με τα αιτήματα των αγροτών και με τα αιτήματα των εργατών. Γι' αυτό και παίρνουμε μέτρα. Σωστά η εισήγηση είπε ότι 7 δις για τον ΝΑΤΟ και προχθές 8,6 δις
για την αγορά εξοπλισμών και πόσα άλλα δις τα ταμεία όταν είναι για εκεί είναι γεμάτα. Όταν όμως πάνε οι εργάτες και λένε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, τότε είναι άδεια. Τότε υπάρχουν τα δημοσιοοικονομικά. Δεν έχει το κράτος να δώσει για αυτούς τους άλλους, για όλους τους άλλους όμως έχει. Και θέλει ο κάθε κλάδος να επεξεργαστεί επιχειρήματα με την κερδοφορία του κλάδου για να αποδεικνύουμε από την καπούρα μας τι βγάζουν όλοι αυτοί οι... Άντε τώρα να μην τους χαρακτηρίσουμε. Όλοι αυτοί που κάνουν σε μια καρέκλα και εκμεταλλεύονται τους εργάτες, καταλαβαίνουμε όλοι μας το αποτέλεσμα. Επίσης, να μην περνάει το ψέμα, η συκοφαντία που θα δυναμώσει, όπως και η καταστολή. Και να πω για την καταστολή. Τη Δευτέρα δικάζεται αυτή η συνταδέλφισσά μας, βέβαια δεν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα, στο δικαστήριο οικολογού. Αν δείτε πώς συμπεριφέρθηκαν οι δυνάμεις καταστολής, ήταν δηλαδή δείχνει όλο το. Σπάσανε την πόρτα, μπήκαν μέσα. Τη συλλάβανε, την πετάξανε με μίσος μέσα στο αυτοκίνητο, την περάσανε από το αστυνομικό τμήμα, την πήγανε στη Γαδά να τις πιάνε, να πάνε, πώς το λένε, τα αποτυπώματα και στο γιο της που ήταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος με αμαία, επειδή δεν άνοιγαν τα. Του βάλαν όλα τα χέρια εκεί. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Και από τη Γαδά την τραγολόγαν στο δικαστήριο και έχει συνέχεια. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο το οργανωμένο ταξικό κίνημα μπορεί να σπάσει όλα αυτά. Όλα αυτά. Και εκεί, σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να συσπυρώσουμε δυνάμεις στη συνέχεια για να έχει επιτυχία η απεργία στις 28 του μήνα, γιατί θα έχουμε και συνέχεια. Δεν θα μείνουμε στις 28, υπάρχει συνέχεια. Σε αυτήν την δουλειά που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Τι δείχνει λοιπόν όλο αυτό, ότι η πραγματική αντιπολίτευση στους δρόμους έτσι γίνεται. Όταν όλοι οι άλλοι, το Πασό, βεβαίως η κυβέρνηση δεν το συζητάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι στην κεντρική τους γραμμή έχουν συμφωνήσει. Και φαίνεται αυτό κάθε μέρα από τα νομοσχέδια. Να λοιπόν γιατί πρέπει να δουλέψουμε ενισχύοντας τις μαζικές συλλογικές διαδικασίες άνθρωπο τον άνθρωπο, εργάτη τον εργάτη και στη γειτονιά. Όχι μόνο στα συνδικάτα, αλλά και στη γειτονιά, στους χώρους δουλειάς και στη γειτονιά. Εκεί όπου μένουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν μια τέτοια συνολική δουλειά μπορεί να μας αποφέρει και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να πιέσει και αυτούς που μέχρι σήμερα λένε όχι στην απεργία. Μπορεί να τους πιέσει. Αρκεί αυτό να βγαίνει από κάτω, από τους χώρους δουλειάς. Γιατί είναι πράγματι αλήθεια. Τι θα απαντήσουν στη χαροπαμένη μάνα που περίμενε να έρθει το παιδί της το βράδυ και δεν ήρθε. Τι θα απαντήσουν? Ότι δεν τραβάει ο κόσμος? Ότι δεν αλλάζει τίποτα? Αυτά θα απαντήσουν και άλλα πολλά. Τι θα απαντήσουν? Εμείς λοιπόν, επειδή σωστά λέει η εισήγηση, δεν ξεχνάμε. Δεν θα ξεχάσουμε και θέλουμε, επειδή ξέρετε τώρα, όλοι κάνουν, δεν μιλάει κανείς από τους άλλους, κανένας δεν μιλάει. Για το θέμα των τεμπών είναι όλοι ταυτισμένοι. Δεν θέλουν να ακουστεί τίποτα. Δεν θέλουν να υπάρξει παραμικρή τιμωρία. Δεν θέλουν κυρίως να φανούν τα πραγματικά αίτια αυτής της τραγωδίας, του εγκλήματος. Γιατί ένα πράγμα συνδέει την ακρίβεια, ένα πράγμα συνδέει τις απολύσεις, ένα πράγμα συνδέει τα τέμπη και όλα τα καθημερινά τέμπη που ζούμε στους χώρους δουλειάς, ένα πράγμα τα ενώνει. Η ανάγκη του κεφαλαίου για όλο και περισσότερο κέρδος. Και επειδή εμείς αυτό έχουμε βάλει στο στόχαστρό μας, γι' αυτό λοιπόν να φροντίσουμε όλοι και όλες μας η απεργία
να είναι μαζικοί, πετυχημένοι, οι συγκεντρώσεις, θέλει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα και αυτές, να είναι πετυχημένες, γιατί πιστεύουμε ότι η εργατική τάξη δεν έχει άλλο δρόμο. Αυτό το δρόμο έδειξε η 3 του Απρίλη του 1999, αυτό το δρόμο έδειξε και δείχνει η στάση μας για την Παλαιστίνη, αυτό το δρόμο έδειξε και δείχνει όταν στελέχη του ΠΑΜΕ βρέθηκαν στην ξανά τότε βομβαρδισμένη Γάζα, αυτό το δρόμο δείχνει η καθημερινότητά μας όταν όντως δεν υπολογίζουμε χρόνο, δεν υπολογίζουμε κόπο, δεν υπολογίζουμε και εμείς τις δουλειές, τη δουλειά μας, μπαίνουμε μπροστά χωρίς φόβο για να μπορέσουμε να καταλάβει ο εργάτης, να πιστεί ότι αυτή είναι η λύση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε, να ανατρέψουμε, να πετάξουμε στα σκουπίδια αυτή τη σαπίλα που ζει σήμερα ο εργαζόμενος κόσμος και τα λαϊκά στρώματα. Αυτά λοιπόν από αύριο κιόλας στους χώρους δουλειάς. Να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που μας θέτουν οι εργαζόμενοι. Να μην απαντάμε, ξέρετε, καμιά φορά θυμώνουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν θέλει. Θέλει υπομονή, επιμονή, ψυχραιμία, μεγάλο στομάχι και να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα και τις αγωνίες που έχει ο κόσμος. Ακόμα κι αν με μερικούς από αυτούς είχαμε τσακωθεί. Ακόμα κι αν με μερικούς από αυτούς είχαμε κνευριστεί στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν που μας περιμένει ο κόσμος. Από εμάς περιμένει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν να του δείξουμε αυτόν τον δρόμο. Να είστε όλοι καλά υγιείς για να μπορούμε να έχουμε αυτά που θέλουμε. Γεια σας.